Η χειρό όχι στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια λένε οι φοιτητέ του ΕΛΜΕΠΑ που κατέβασαν ρολά και στι 7 σχολέ του Ιδρύματο, αποφασισμένοι να φτάσουν στη δικαίωση ενώνοντα τη φωνή του με του φοιτητέ από όλα τα ιδρύματα τη χώρα. εμεί έχουμε πάρει υπόψη για κατάληψη, γιατί δεν πρόκειται να δεχτούμε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά υποβαθμίζει τα δικαιώματά μα. Που εδώ πέρα δεν ξέρω, όσοι το ξέρουν εδώ, δεν μα έχουν δώσει καν τα επαγγελματικά μα δικαιώματα με την ανατοποίηση. Είμαστε εδώ πέρα δυνατά μαζί με όλου του υπόλοιπου συλλόγους. συλλόγου. Το κλείσιμο των σχολών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στοχεύει στο να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση με του φοιτητέ να κάνουν λόγο για ένα νομοσχέδιο ιδιωτικοποίηση τη παιδεία αλλά και υποβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων τη χώρα. Όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα και του ΕΛΜΕΠΑ ειδικά αντιπαρατήθεται με τα σχέδια τη Νέα Δημοκρατία, γιατί βλέπουμε ξεκάθαρα πώ αυτό χτυπάει το πανεπιστήμιο μα και την προοπτική τόσων φοιτητών. Για μια ακόμη φορά, φοιτητέ αλλά και φορεί τη εκπαίδευση συγκεντρώθηκαν σήμερα στην πλατεία Ελευθερία του Ηρακλείου με τα πρόσφατα περιστατικά ένταση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη να αποτελούν τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι τη οργή του φοιτητικού κινήματο. Εμείς καταδικάζουμε την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και είμαστε ενάντια στην παραβίαση του άρθρου 16. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει απόφαση και βρισκόμαστε στους δρόμους και συμμετέχουμε σε όλες τις, πανε, τις πανεκπαιδευτικές πορείες που έχουν γίνει αυτόν τον καιρό στο Ηράκλειο. Έχουμε κάνει ξεκάθαρο στην κυβέρνηση ότι δεν τρομοκρατούμαστε, ότι δεν θα σπάσουμε τις καταλήψεις μας, δεν θα σπάσουμε τις διαδηλώσεις, θα συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε. Οι σχολές στο ΕΛΜΕΠΑ βρίσκονται υποκατάληψη με τους φοιτητικού συλλόγου να αποφασίζουν τις επόμενε μέρες για την κλιμάκωση του αγώνα τους. Φυσικά, εν ώψη της ψήφισης του νομοσχεδίου, προετοιμάζουμε ακόμα και να ανέβουμε στην Αθήνα, να δώσουμε το μήνυμα στο Μητσοτάκι ότι θα είμαστε όλοι εκεί στους δρόμους, να πλημμυρίσει όλη πραγματικά η Αθήνα, μέχρι να πάρει το μήνυμα ότι δεν θα παίζει με το δικό μας μέλλον και είμαστε η λάθος η... γενιά. Η... 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 Η...